Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 30 Ιουνίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel με 12 περίπου λεπτά καθυστέρησης λόγω της εκπομπής που προηγήθηκε, αλλαγές στα προγράμματα λόγω και βέβαια των μεγάλων γεγονότων που όλοι μας παρακολουθούμε λόγω του ποδοσφαίρου και όχι μόνο των αγώνων που ήδη μονοπολούν τον ενδιαφέρον όλων των Ελλήνων. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως μαζί αυτή τη στιγμή πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Δείτε απόψε στο δελτίο ειδήσεων πώς σχολίασε ο Δήμαρχος Κομωτινέων Τάσος Βατσικλής τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου. Τι είπε για την μετεγκατάσταση των Αθηγάνων. Γιατί ζητούν την απομάκρυνση της κεραίας από την οδό Γεωργίου Κονδύλη ή κάτοικοι της περιοχής. Ποια περιστατικά σημειώθηκαν. Τι αναφέρει για την εγκληματικότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Κοκκίνης. Για ποιες υποθέσεις που έμειναν ανεξιχνίαστες μιλάει για εξελίξεις. Μάθατε ακόμη γιατί μιλούν για όρο μηδέν στον τουρισμό εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Αυτά είναι βέβαια τα κυριότερα θέματα της ημέρας. Να μην παραλείψουμε όμως και μια κουβέντα που θα ανοίξουμε σε λιγάκι στο δελτίο μας αναφορικά με μια πολύ σημαντική πολιτιστική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης με την πρωτοβουλία του Δικτύου Δήμων Δυτικής Ανατολικής Θράκης Πόλης και συνεργασία με την ΚΕΔΚΙ, την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Αυτά σε λίγα λεπτά. Πάμε στην πρώτη είδηση του δελτίου μας. Απαντήσεις για τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου έδωσε χθες το βράδυ ο Δήμαρχος Κομωτινέων Τάσος Βατσικλής. Ο Υπουργός Εσωτερικών είχε ανακαλέσει την απόφαση σημειωτέρων για την ζώνη υψηλής παραγωγικότητας για εκείνη την περιοχή, ώστε να γίνει η μετεγκατάσταση των Αθηγάνων. Το θέμα, βέβαια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε αυτή τη συνάντηση και το θέμα των παλινοστούντων. Ο κύριος Παυλόπουλος θυμίζει μου ότι είχε τονίσει ότι δεν επιθυμούσε να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο Κομωτινής, ο οποίος δεν γνώριζε καλά το ζήτημα. Πάντως, στις δηλώσεις που θα ακούσετε αυτής αμέσως, ο κύριος Δήμαρχος τονίζει ότι η μετεγκατάσταση των Αθηγάνων είναι χρονοβόρα διαδικασία, παρά της ανάκλησης της απόφασης από τον κύριο Παυλόπουλο. Αυτό μεταξύ άλλων τόνισε. Η ανάκληση της απόφασης για τη ζώνη υψηλής παραγωγικότητας που καθιστούσε αδύνατη τη μετεγκατάσταση των Αθηγάνων δεν σήμαινε λύση του προβλήματος, τόνισε ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βατσικλής, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κομωτινή. Η ΔΕΙΑ και ο Δήμος έχουν την τεχνογνωσία για έργα που δίνουν λύση σε ζωτικά προβλήματα των κατοίκων, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Βατσικλής. Ότι με την ένταξη αυτή πολλές φορές η ίδια η τράπεζα πληρώνει έργα που έχουμε κάνει. Εμείς στηρίζαμε ευλαβικά ό,τι ακριβώς προέβλεπε ο νόμος. Και είναι απορία μου γιατί την κατάκτηση αυτή του Δήμου από την κυβέρνηση του Πασόκ, στην οποία συνέβαλε και ο βουλευτής τότε της αντιπολίτευσης και ενήν υπουργός, δεν παίρνει θέση. Ο κύριος Στυλιανίδης. Να μην πω ότι θα φτάσει στο σημείο να ζητήσω από τους ίδιους τους φορείς να βοηθήσουν το Δήμο στην αλλαγή της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών, γιατί το 1 εκατομμύριο ευρώ δεν θα το προσποριστεί, όπως ξέρετε, ο Δήμος, γιατί θα δοθεί για την ελάφρυνση των παλινοστούντων όσον αφορά τη σύνδεσή τους με το νερό και και την αποχέτευση. Και στο κάτω κάτω θα πέσουν 1 εκατομμύριο ευρώ από τις δημόσιες επενδύσεις στο Δήμο της Κομωτινής. Αυτά λοιπόν δήλωνε ο κύριος Δήμαρχος. Πάμε τώρα να δούμε σε νέα με των κατοίκων της Κομωτινής και ειδικότερα της περιοχής Γεωργίου Κονδύλη, όπου ζήτησαν χθες ξανά την απομάκρυνση μιας κεραίας από τη συγκεκριμένη οδό, κινητής τηλεφωνίας, επεσήμανε ότι κινδυνεύει η υγεία τους με τη συνεχή έκθεση στην ακτινοβολία, ενώ οθείται άμεση και ένα δικαίωμα το οποίο τουλάχιστον τους δίδεται η διαφύλαξη της υγείας τους. Το θέμα εξετάστηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και ομόφωνα ζήτησαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι την απομάκρυνση αυτής της κεραίας. Πάμε να δούμε όμως και ένα περιστατικό το οποίο κατέθεσε μία κάτοικος της περιοχής. Να απομακρυνθεί η κεραία κινητής τηλεφωνίας επιγόντως, ζητούν οι κάτοικοι της οδού Γεωργίου Κονδύλη στην Κομωτινή. Προβλήματα στην υγεία τους διαπιστώνουν οι κάτοικοι λόγω των ακτινοβολιών και ζήτησαν τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής για την απομάκρυνσή της.
Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα να απομακρυνθούν. Εάν δεν δεχτεί η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να απομακρύνει την κεραία, θα κινηθεί ο Δήμος δικαστικά. Τόνισε ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βαβατσικλής, που επισήμανε ότι εφόσον δεν πήρε η εταιρεία άδεια περιβαλλοντικών όρων από την Ομαρχία, είναι παράνομη και συνεπώς μπορούν να κινηθούν δυναμικά. Στις ταράτσες πολυκατοικιών, δίπλα στα σπίτια μας, σε αποστάσεις 10 έως 30 μέτρα από το προσκέφαλο το δικό μας και των παιδιών μας. Οι ανησυχίες σε όλη την Ελλάδα, διαβάζουμε στις εφημερίδες, είναι μεγάλες από τους κατοίκους και ζητούσαμε, από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ζητάμε μια πολιτική απόφαση, ζητάμε την αρρωγή και τη βοήθεια του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το φέρνουμε το θέμα, αυτή τη φορά η καινούργια Δημοτική Αρχή πραγματικά μας εκπλήσει. Πιστεύουμε ότι σε 15 μέρες, όπως υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, θα γίνει κάτι. Υπάρχουν μελέτες και υπάρχουν και νομικά επιχειρήματα, πάρα πολλά, στα οποία μπορούμε να στηριχτούμε, όπως η αρχή της προφύλαξης, και είναι πολύ βασικό αυτό, η οποία αναγνωρίζεται από το Διεθνές και το Κοινοτικό Δίκαιο και λέει ότι ακόμα και όταν ο κίνδυνος είναι πιθανολογούμενος και όχι αποδεδειγμένος, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιβάλλεται η λήψη μέτρων. Πιστεύω ότι με αυτά τα επιχειρήματα θα μπορέσουμε να την κατεβάσουμε. Όμως και παλαιότερα, την προηγούμενη τετραετία, υπήρχαν δήμαρχοι στην Ελλάδα, όπως ο Δήμαρχος Βόλου, ο οποίος μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματικά ξύλωσε από τα ράτσα πολυκατοικίας μια τέτοια κεραία. Βγήκα έξω στη βεράντα μου και έπεσα κάτω, ξέρει. Και πέρα μου έρχεται και δεν θα ξαναβγεί στη βεράντα. Μα είναι δυνατόν καλοκαίρι να μην. Είχαμε ένα πρόβλημα με τον ήχο σε αυτό το έργο και στις δηλώσεις της κυρίας που προηγήθηκε, όπου μας ανέφερε το περιστατικό το οποίο βίωσε. Πάμε όμως να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση αυτή τη στιγμή και να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Πρόκειται μια πρωτοβουλία του Δικτύου Δήμων Δυτικής Ανατολικής Τράκης Πόλης. Μπορούμε να συνδεθούμε, παρακαλώ, τους συνεργάτες με το δεύτερο στούντιο. Να καλησπέρισουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δικτύου, κύριε Χαριτόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Θεολόγη, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αν λοιπόν ρωτήσω πότε ακριβώς προγραμματίστηκε, επειδή ξέρω ότι γνωρίζω τον άνθρωπο, ξέρω ότι είστε ειδικότερα έτσι λάτρεις του προγράμματος, πότε προγραμματίστηκε αυτή η συνάντηση με τον Πατριάρχη, αυτή η εκδήλωση, μάλλον τι θα μου λέγατε. Καταρχήν, κυρία Θεολόγη, θεωρώ ότι η ερώτησή σας είναι εύστοχη στο εξής σημείο. Επειδή πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται και έχει ανακύψει τώρα τελευταία αυτό το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι σαφώς και η δική μας πρωτοβουλία δεν συνδέεται χρονικά με το τώρα. Όταν είχαμε πραγματοποιήσει στις 6 Ιανουαρίου υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου την εκδήλωση στο Πέρα, πάλι στην Κωνσταντινούπολη για την ομογένεια της εκεί περιοχής, είχαμε συζητήσει με τον Παναγιώτατο και είπαμε ότι ακόμη μια εκδήλωση θα μπορούσε το δίκτυο να πραγματοποιήσει το Πάσχα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τότε ο Παναγιώτατος μας είπε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει στις 10 Ιουλίου, από τότε, μιλάμε από το χειμώνα, γιατί στις 10 Ιουλίου θα γίνουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη δημιουργία και λειτουργία της Μητρόπολης Πριγκυπωνήσου, όπου η Μητρόπολη Πριγκυπωνήσου είναι αυτή στην οποία υπάγεται και η Νήσος Χάλκη και κατ' επέκταση και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι σχεδιασμένο περίπου από τον Ιανουάριο για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Το τι μορφή όμως δόθηκε στην εκδήλωση αποφασίστηκε στη συνέχεια, ύστερα από πολλές επικοινωνίες που είχαμε και με τον Παναγιώτατο και με συνεργάτες του. Καταρχήν αποφασίστηκε ότι θα υπάρχει ένα σκέλος που θα είναι το, ας το πούμε, το ενημερωτικό σκέλος. Θα γίνει μια ομιλία από τον καθηγητή της σχολής, τον κύριο Σταυρίδη. Θα υπάρχουν ομιλίες και από μητροπολίτες που βρίσκονται στην περιοχή. Και βέβαια θα είναι και η καταληκτική, καταληκτική ομιλία του Παναγιωτάτου. Το δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης είναι η μουσική εκδήλωση με τον Χρόνια Ειδονίδη. Ναι, το διαβάσαμε στο πρόγραμμα αυτό και πραγματικά θα μπορούσαμε να χαιρετήσουμε αυτή την πολύ σεμνή παρουσία του κύριου Ειδονίδη. Θα ήθελα να πω ότι θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον κύριο Ειδονίδη, διότι ο ίδιος προσωπικά έρχεται αφιλοκερδός χωρίς να πληρωθεί και
το κάνει ακριβώς γιατί πιστεύει στην ιδέα και στην λογική που μας βάζει και εμάς να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση στην Χάλκη και στην Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης. Μαζί σας όμως θα έχετε επίσης εκπροσώπους από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, με την οποία συνδιοργανώσατε αυτή την πολιτιστική εκδήλωση. Το σημαντικό είναι αυτό, κυρία Θεολόγη, ότι ξαφνικά το δίκτυό μας παίζει έναν ευρύτερο και έναν πιο, θα έλεγα, καθοριστικό ρόλο. Κατορθώσαμε να πείσουμε την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, την ΚΕΔΚΕ, να είναι συνδιοργανωτής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρώτο θετικό είναι ότι έχουμε πλέον την έξοδο του δικτύου από τα στενά θρακικά όρια και την επέκτασή του σε μια πανελλαδική συνεργασία, αφού η ΚΕΔΚΕ καλύπτει όλο αυτό το φάσμα των Δήμων πανελλαδικά. Αλλά πολύ περισσότερο είναι το γεγονός ότι φέρνουμε άλλους φορείς της χώρας μας να συνεργάζονται με το δίκτυο εκτός ορίων κρατικών, εκτός, θα έλεγα, των συνόρων της περιοχής μας. Αυτά είναι και τα δύο, κατά την άποψή μας, δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφάσισε να στηρίξει και να συνδιοργανώσει μαζί μας αυτή την πρωτοβουλία. Από ό,τι να γράφετε στο δελτίο τύπου που έχω μπροστά μου, αναμένεται και η παρουσία κάποιων πανεπιστημιακών δασκάλων. Δεν ξέρω πού έχετε απευθύνει ακριβώς την πρόσκληση και ποιοι θα έρθουν. Αυτό είναι περισσότερο θέμα του εκεί σκέλος των διοργανωτών, δηλαδή είναι ανθρώπων που έχουν να κάνουν τη διοργάνωση εντός Τουρκίας. Σε αυτό το σχέδιο δεν αναμειγνιόμαστε εμείς, αλλά περισσότερο είναι ο κύριος Σταυρίδης, που σας έλεγα, ο οποίος είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής μέχρι και την αναστολή της λειτουργίας του 1971. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο ευρύτερα, κύριε Χαριτόπουλο, αυτό το ζήτημα του ανοίγματος, της λειτουργίας, πανελειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Εσείς είχατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα συχνές επαφές και επισκέψεις προς την Κωνσταντινούπολη, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Εκείνος ποιες είναι οι σκέψεις του για αυτή την επαναλειτουργία, ποιο είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί, τι είναι ενδεχομένως που απασχολεί την ψυχή του? Κοιτάξτε, εγώ προσπάθησα την προηγούμενη Πέμπτη με τον Παναγιώτα του και είχαμε μια συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της διοργάνωσης της εκδήλωσης, αλλά και γενικότερα μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, όπως και σε παλαιότερες συναντήσεις, για το θέμα αυτό. Ο Παναγιώτατος είναι από αυτούς που, όπως ξέρετε, ο πρωτεργάτης και ο πρωτοστάτης της επιδίωξης το να επαναλειτουργήσει, με κάθε τρόπο βέβαια επιδίωξε αυτή η σχολή, η οποία είναι ένα σημαντικό πνευματικό κύτταρο για την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Νομίζω ότι από ό,τι δήλωσε ο Παναγιώτατος είναι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής αυτή τη στιγμή και από τα βήματα της και από τα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και από τις διαθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης, που φαίνεται ότι προτίθεται να επαναλειτουργήσει με το παλαιό καθεστώς την Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Εκείνο βέβαια που περιμένουν από το Πατριαρχείο είναι να δουν την τελική απόφαση, τα τελικά πορίσματα αυτής της υπόθεσης και μετά να εκφράσουν την δική τους άποψη. Πάντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο υλικό και ένας πλούτος και σε επίπεδο ίσως και προσωπικού και βιβλίων και τα λοιπά. Δεν ξέρω ποια στοιχεία θα δούμε ή θα καταγράψουμε κι εμείς μαζί σας, γιατί θα είμαστε εκεί. Εκείνο που αξίζει πάρα πολύ είναι, από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, είναι η βιβλιοθήκη της σχολής, που είναι μία από τις σπανιότερες και πλουσιότερες βιβλιοθήκες στον κόσμο, και νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει στον χώρο της σχολής να δούμε όλοι και να πληροφορηθούμε για την λειτουργία της. Και νομίζω ότι επίσης ότι ένα από τα θετικά για τον πνευματικό κόσμο και τον Ορθόδοξο, αλλά και γενικότερα και της χώρας μας αλλά και της Τουρκίας, θα είναι και η λειτουργία μαζί με τη σχολή και της βιβλιοθήκης της, που έχει πάρα πολλά να προσφέρει, νομίζω, στα γράμματα, στις τέχνες, αλλά και στην πνευματική ζωή, όχι μόνο των Ορθοδόξων, όπως είπα, αλλά και των Βαλκανίων και παγκοσμίως. Κύριε Χαριτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είναι για μας μεγάλη τιμή και για το δίκτυο και για την προσπάθεια που γίνεται, και βέβαια να ευχηθούμε ότι όλα
θα πάνε κατευθείαν και θα. Δεν μας φοβίζουν βέβαια οι τελευταίες εξελίξεις προς την Κωνσταντινούπολη κτλ. Όχι, όχι, αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Αυτά, επειδή εγώ τυχαίναμε εκεί και την Πέμπτη που είχαμε τις δύο εκρήξεις, τη μία στον Μπεαζίτη και την άλλη. Το κλίμα ποιο είναι εκεί, μια σχέση. Ήταν καθαρά για τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι ήταν αντίδραση περισσότερο προς τον κύριο Μπους παρά οτιδήποτε άλλο. Ας ευχηθούμε ότι θα πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στην ενημέρωση. Η εγκληματικότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν το θέμα της εκπομπής χωρίς προσωπείο που προβλήθηκε απόψε πριν από περίπου μισή ώρα. Ο Γενικός Αστυνομικός ολοκληρώθηκε. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Γιώργος Κοκκίνης μίλησε και σχολίασε χαρακτηριστικές υποθέσεις, αλλά έκανε λόγο επίσης και για εγκλήματα που μείναν ανεξιχνίαστα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για υποθέσεις δεν εγκαταλείφθηκαν, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη για την ελληνική αστυνομία. Αυτή είναι η διαπίστωσή μου, ας το πούμε. Γιατί θα σας πω ότι στον γειτονικό Εύρο, και εκεί έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια και ξέρω, ας πούμε, έτσι, θα λέγαω ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους είναι ονομοταγείς. Δεν έχουμε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Mm-hmm. Και θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, και μετέπειτα που γύρισα και τώρα σαν στρατηγός κλπ., υπερηφανεύομαι να λέω ότι η δική μας περιοχή δεν έχει τέτοια εγκλήματα που προκαλούν το κοινό αίσθημα, είτε είναι η δεχθή, είτε δεν ξέρω τι. Αν αφαιρέσουμε την περιοχή της Καβάλας, εκεί όπου έχουν συμβεί σοβαρά εγκλήματα, και μην ξεχνάμε ότι ένα άτομο το οποίο μας απασχόλησε τελευταία ακόμη, ο Χτενάς, ο οποίος έχει διαπράξει μια σωρία από εγκληματικές πράξεις, ας το πούμε, και θα δούμε, ας πούμε, τι θα βγάλει και η δικαστική έρευνα κλπ. Ωστόσο, εκεί είχαμε αλλεπάλληλες σοβαρές εγκληματικές πράξεις. Βέβαια, το εντοπίζουμε στις ανθρωποκτονίες τώρα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που συγκινεί την κοινή γνώμη, ας το πούμε. Οι οποίες πολλές έχουν και ανεξιχνίες. Ανεξιχνίες τουλάχιστον στην Καβάλα, και αυτό αποτελεί ένα αντικείμενο ειδικότερο ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα ότι, έτσι που μου δίνεται ευκαιρία τώρα, θα σου πω ότι εγώ έχω ανατρέξει. Ανατρέχω στο παρελθόν, μου αρέσει σε κάθε περίπτωση καινούργια που εξιχνιάζουμε. Πάντα μου αρέσει να τη συνδέω με το παρελθόν. Και θέλω να σας πω ότι και εδώ στην περιοχή, αλλά υπήρχαν, αν θυμόσαστε ή αν δεν το έχετε υπόψη, σας το θυμίζω. Εγώ ότι είχαμε τον Δράκο της Θράκης. Έχουμε πολλά ανθρώπινα θύματα τα οποία ζητούν να προσδιοριστεί ποιος ήταν ο δράστης της δολοφονίας αυτής. Τότε ήμουν νεαρός αξιωματικός. Συμμετείχα και εγώ τότε, ας πούμε, στις προσπάθειες, αλλά από ένα πόστο που δεν μου επέτρεπε να αναπτύξω πρωτοβουλίες. Και τώρα που ξαναγύρισα εδώ, όλα αυτά τα πράγματα έχουν ξανατεθεί επιτάπητος. Όπως και τα εγκλήματα της Καβάλας, της Στάσου κλπ. Και τα ξανασυζητάμε, τα ξαναβλέπουμε για να φτάσουμε, γιατί για να υπάρξει και η κάθαρση, δεν είναι. Λοιπόν, και η λύτρωση. Και νομίζω ότι για την Καβάλα είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε πολύ σύντομα, έτσι, ευχάριστα, ναι. Υπάρχουν όμως 3-4-38 υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν εξιχνιαστεί την τελευταία δεκαετία. Και ειδικότερα έχει μας κάνει δημοσιογραφικά, τουλάχιστον και σχολιάζοντας με συναδέρφους στην περιφέρεια, εντύπωση το γεγονός ότι ο τελικός αποδέκτης γεωγραφικά είναι η Θάσος. Που είναι νησί ενδεχομένως, που είναι πιο μακριά από την Καβάλα, σας που μπορούν ότι εύκολα να χαθούν. Για τα όσα έχουν συμβεί στη Θάσο, θα σας έλεγα να κάνετε λίγο υπομονή. Ίσως έχουμε ευχάριστα νέα. Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε πραγματικά αυτό, να δούμε, έχει παρουσιάσει τουλάχιστον ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, να δούμε και την εξέλιξη όλων αυτών των 3-4 τα τελευταία έτη υποθέσεων που έχουν μείνει πραγματικά ανεξιχνίαστες προς τον ομό της Καβάλας, και ειδικότερα πολλές περισσότερες από αυτές διαδραματίστηκαν στο νησί της Θάσου. Από ό,τι είπε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, θα έχουμε εξελίξεις. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τη χρονική περίοδο της αναγγελίας καλών ειδήσεων, όσο μπορεί αυτό να υποθεί στο πλαίσιο της εγκληματικότητας. Πάμε τώρα να περάσουμε στην ειδική ενότητα του δελτίου μας, που αφορά ένα περιφερειακό αστυνομικό δελτίο, το οποίο εμείς προσπαθούμε να εισαγάγουμε μέσα από τα δελτία μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τις κυριότερες αστυνομικές ειδήσεις της ημέρας στην περιφέρειά μας. Στην προσπάθειά της να περάσει η ηρωίνη στις φυλακές Κομωτίνης, όπου κρατείται ο σύζυγός της, έγινε αντιληπτή και συνελήφθη. Ο λόγος για μια 35χρονη γυναίκα από την Καβάλα, η οποία ήδη κρατείται στο Τμήμα Ασφάλειας Κομωτίνης για απόπειρα εισαγωγής 2 μικροδεμάτων ηρωίνης συνολικού βάρους 7,9 γραμμαρίων.
Μέσα στα κατοίκητο σπίτι της Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί συνέλαβαν 11 αλλοδαπούς λαθρομετανάστες από τη Γεωργία και την Ερυθρέα. Τους είχε κρύψει εκεί 48χρονοι αλλοδαποί προκειμένου να τους προωθεί στην Αθήνα για εργασία και η οποία συνελήφθη. Οι αλλοδαποί μπήκαν παράνομα στη χώρα μας στις 23 Ιουνίου με πλαστική βάρκα μέσω του ποταμού Εύρου, βοηθούμενοι από δύο Τούρκους υπηκόους. Εξαρθρώθηκε τετραμελή πύρα Αλβανών που κατήρτιζε πλαστά έγγραφα καθώς κάρτες παραμονής αλλοδαπών και διαβατήρια ξένων χωρών τα οποία πολλούσε σε αλλοδαπούς. Συνελήφθησαν 4 Αλβανοί ηλικίας 22 ετών και 42 ετών. Όλοι τους κάτοικοι Αθηνών. Χθες τα ξημερώματα στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Αλεξανδρούπολης Φερών, η αμαξοστοιχεία 603 του ΟΣΕ παρέσυρε και τραυμάτισε δανάσημα τον Γρηγόριο Ξαντενίδη του Βλαδίμηρου, 29 ετών, κάτοικο Φερών. Από τον πατέρα ανήλικης υπευλήθηκε έγκληση εναντίον 21χρονου άντρα γιατί στις 3.30 ώρα χθες απήγαγε εκουσίως την 14χρονη κόρη του και αναχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι κλοπές στην Κομωτινή γνωρίζουν έξαρση τις τελευταίες μέρες, όπως και στις Άπες, όπου κλάπηκαν κυνηγητικά σκυλιά από κλέφτες που μπήκαν μέσα σε αυτήν από τα κεραμίδια. Κλάπηκε ρημουλκό από μάντρα οικοδομών και χαλιά που τα έβαλε στον ήλιο νοικοκυρά. Στην Κομωτινή χθες κλέφτες μπήκαν σε κεντρικό σπίτι πυροσβέστη και υπαλλήλου του ΙΚΑ αφού έσπασαν την πόρτα και πήραν όλα τη μαλφή. Συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα πραγματοποιήθηκε απόψε στις 8 με πρωτοβουλία των φιλάθλων που στελεχών τους τοπικούς συλλόγους της Original. Αιτία το γεγονός ότι μετά από μελέτη ενός περίπου μήνα το εφετείο απέρριψε την αίτηση της ΠΑΕΑΙΚ για υπαγωγή στο άρθρο 44 και πλέον ο κίνδυνος πτώχευσης και υποβιβασμού της ιστορικής ομάδας είναι πρώτων πυλών. Αιτία για την απόφαση αποτέλεσε ένας λόγος γνωστός, αλλά που έως τώρα θεωρείται καθαρά τυπικός. Για την υπαγωγή μιας ανώνυμης εταιρείας στο άρθρο 44 πρέπει να είναι σύμφωνο το 60% των μισθωτών και το 50% των μετόχων. Στην ΑΕΚ, ωστόσο, οι μετοχές των ΕΝΙΚ και ΝΙΤΜΕΝΤ είναι ενεργές, κάτι που εν τέλει στάθηκε αιτία βαρύνουσα σημασίας. Στην ΑΕΚ υποστήριξαν πως οι μετοχές του Πέτρου Στάθη εκπροσωπούν το 50%, κάτι που απορρίφθηκε από το πρωτοδικείο, οδηγώντας τους κυτρινόμαυρους σε αδιέξοδο και χάος. Ο τουρισμός στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτζάνελ. Στην οριοθέτηση του γυαλού, στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τον αριθμό των λιμανιών, επικέντρωσε μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον του ο Δήμαρχος της Αιγύρου Βαγγέλης Λίτσος. Την έλλειψη υποδομών που προκαλεί δυστοκίες στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, υπογράμμισε το μέλος του Ιδιωτικού Συμβουλίου των Ξενοδόχων στη Ροδόπη, Σούλα Χρυσοστόμου. Πλέον έχουν περάσει στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού. Η Ροδόπη, ο νομός Ροδόπης διαθέτει πάρα πολλά κίνητρα. Είναι τα τρομερά κίνητρα τα οποία διαθέτει. Είναι ο εκκλησιαστικός τουρισμός που έχουν το παπίκιο όρος, με τα 240 μοναστήρια του, με την ιστορία κλπ. Είναι η Μαρόνια, είναι το θέατρο. Είναι τα κρασιά, είναι τα φαγητά τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε. Χθες, πριν από 4 μέρες, μου ήρθε ένα περιοδικό από την Ευρώπη που προωθούσε τις χώρες, μάλλον αναφέροντας τις χώρες οι οποίες βγάζουν κρασιά. Δεν έλειπε η Ελλάδα. Είχα μια επαφή τηλεφωνική με τον Διευθυντή του Γραφείου Τουρισμού του Αμβούργου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Την επόμενη χρονιά, το έχω πει και στον Δήμαρχο της Μαρόνιας, θα έρθουν, ξεκινούν 8 δημοσιογράφοι από τη Γερμανία να κάνουν ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα κρασιά ανά τον κόσμο. Και λέω, είναι δυνατόν αυτές οι ευκαιρίες εμάς να μας ξεφεύγουν? Έχουμε πήγα στα πατητήρια της Μαρόνιας και έμεινα αυτό εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πιο φοβερό κίνητρο για έναν ξένο να θέλει να δει και την ιστορία πατητήρια, δηλαδή από την εποχή του Οδυσσέως, από τον Όμηρο ακόμη. Να δει και την ιστορία, αλλά μπορούμε να προβάλλουμε και τα κρασιά. Οι ιδιώτες που ασχολούνται με την υπόθεση τουρισμός θέτουν το ζήτημα της γραφειοκρατίας. Mm-hmm. Είναι κάτι που ουσιαστικά έχει δημιουργήσει στον νομό Ροδόπης ένα αδιαπέραστο πλέγμα, μέσα από το οποίο αν δεν ανοίξουμε κάποια οπή δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Εγώ και πάλι θα πω ότι ένα κομμάτι φυσικά του τουριστικού προϊόντος θα πρέπει να το διαφημίσουν και να το προβάλλουν όσο μπορούν καλύτερα οι ιδιώτες που έχουν το άμεσο όφελος. Όμως είπε κάτι πολύ σωστό η κυρία Χρυσοστόμου. Ας πούμε ότι έγινε διαφήμιση από τους ιδιώτες. Ας πούμε ότι προσελκύθηκαν κάποιοι και ήρθαν. Εάν οι υποδομές δεν είναι έτοιμες, τότε δεν έχει νόημα. Μιλήσαμε για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Βεβαίως. Και ας πούμε ότι μέσα σε αυτό εντάσσουμε τους οικοτουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα
χαραγμένο μονοπάτι γύρω από τις λιμνοθάλασσες του νομού. Ούτε ένα. Με θέματα την επέκταση των ομολογίων των δημοτικών αστικών λεωφορείων, τα παράπονα των κατοίκων για την κεραία κινητής τηλεφωνίας και κάποια άλλα ειδικότερα ζητήματα, συνεδρίασε χτες βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο της Κομοτηνής. Πάμε να δούμε ποια ήταν ακριβώς τα θέματα τα οποία μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδρίασε χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής. Μεταξύ των κυριωτένων θεμάτων ήταν η επέκταση των δρομολογίων της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας και η απομάκρυνση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να τιμήσουμε την ανακήρυξή της ως επίτιμη Δημοτική Σύμβουλο της πόλης, την Κυρική Σκουτέρη Δίντσογλου, για την προσφορά της στην πόλη. Σύντομα, αναμένεται και οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Κικιδίου να εξυπηρετούνται από τα μίνι μπας, ενώ αναμένεται και η αγορά άλλων δύο λεωφορείων. Σκέφτεται την ακύρωση όλων των καρτών ελευθέρας στάθμευσης που έχουν δοθεί σε δημοτικούς υπαλλήλους, προς το ταχυδρομείο, προς τον ΟΤΕ και σε μια άλλη κατηγορία συνδημοτών μας, όπως είναι δημοσιογράφοι, ο σχολίατρος, στα πλαίσια πάντοτε της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών της Κομοτηνής. Καθώς και μετά από έτοιμα των περιπτεριούχων να αυξήσει την προμήθειά τους σε όσους έχουν δικαίωμα να πουλούν κάρτες από 5% σε 8%. Συμβούλιο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, πήρε εκείνες τις αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν προς το ποθητό αποτέλεσμα των συνδημοτών μας και αρχής γενομένης από αύριο το πρωί προβαίνει στις ανακοινώσεις και στις ενέργειες στις οποίες αποφάσισε. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε κάποιες βελτιωτικές κινήσεις και κάποιες επεκτάσεις στα δρομολόγια της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας. Ένα αίτημα κατοίκων που είχαμε των εργατικών του Κικιδίου το ικανοποιούμε. Το δρομολόγιο θα επεκταθεί μέχρι τα σπίτια τους. Ένα δεύτερο που θα πραγματοποιήσουμε, μια δεύτερη αλλαγή, είναι κάθε Τρίτη τις ώρες αιχμής του παζαριού από τις 10.30 μέχρι τις 9.30 να δρομολογήσουμε και τρίτο λεωφορείο για την γραμμή εκείνη. Και ένα τρίτο και βασικό που θα ικανοποιήσει πιο πολύ τις μεγάλες ηλικίες είναι κάθε Σάββατο θα επεκτείνουμε τη γραμμή μέχρι την είσοδο των νεκροταφείων κάτω από τις γραμμές. Γιατί πηγαίνουν άνθρωποι στα νεκροταφεία και ως συνήθως είναι μεγάλες ηλικίες και δυσκολεύονται να περπατήσουν έστω και αυτά τα 100-200 μέτρα που χρειάζονται για να διασχίσουν τις γραμμές. Και αυτό είναι ένα αίτημα κατοίκων και εκείνης της περιοχής. Προς το παρόν όχι, δεν μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα. Αλλά ελπίζω με τα δύο καινούργια λεωφορεία να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Που αφορά τη Νέα Μουσουνούπολη και τους Παλαιούς του. Πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης και προκατάρτισης ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία θα γίνει κατάρτιση 460 ατόμων σε 23 τμήματα σε διάφορες ειδικότητες. Τα προγράμματα αυτά μετά τη σημερινή έγκριση θα βγουν σε διεθνή διαγωνισμό, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, και πιστεύουμε ότι μέσα στο φθινόπωρο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά, ανάλογα με το πώς θα πάει και η διαδικασία του διαγωνισμού, θα μπορούν να ξεκινήσουν. Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι περιοδεύουν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού Σεμιναρίου με θέμα μέσα επικοινωνίας και δημοσιογραφικές σπουδές στην Ελλάδα αλλά και την Τουρκία. Σήμερα το πρωί επισκέφθηκαν τον Ομάρχη Καβάλα Θεόδωρο Καλιωτζή, ο οποίος τους επιφύλαξε θερμή υποδοχή. We know you from the Η Αλεξανδρούπολη και πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της εφημερίδας Συγγνώμη και του δικτύου ΣΥΝ 5 ήταν ο πρώτος εν Ελλάδη σταθμός των μελών της αποστολής που μετέχουν στο ελληνοτουρκικό σεμινάριο με θέμα μέσα επικοινωνίας και δημοσιογραφικές σπουδές στην Ελλάδα και την Τουρκία. Το σεμινάριο, στο οποίο μετέχουν περίπου 80 πανεπιστημιακοί, φοιτητές, δημοσιογράφοι και εκδότες εφημερίδων, μετά τη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν τους, ο εκδότης της Γνώμης κ. Γιάννης Λασκαράκης τους ξενάγησε στους χώρους. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε αναφορά στην ιστορία της εφημερίδας, στις ιδέες της ανοιχτής κοινωνίας και των καλών σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας που πρεσβεύει, μίλησε για τη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες μέσα από συνεργασία με εφημερίδες από τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ εξέφρασε την πίστη του στο μέλλον του περιφερειακού
Ολυμπιακού τύπου. Επισημαίνεται ότι η Σχολή Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Μπιλγκί είναι η μεγαλύτερη της Τουρκίας, με πάνω από 2.000 φοιτητές, με το μεγαλύτερο φάσμα ειδικοτήτων στον τομέα των μέσων και πολιτισμού και την πλουσιότερη υλικοτεχνική υποδομή από όλα τα άλλα τουρκικά πανεπιστήμια. Χθες οι σύνεδροι περιόδευσαν σε Κομωτινή, Δράμα και Καβάλα, όπου φιλοξενήθηκαν από τις τοπικές αρχές και θα καταλήξουν σήμερα το μεσημέρι στην Ξάνθη για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Σήμερα το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στον Ομάρχη Καβάλας κύριο Θόδωρο Καλιοντζή, επίσκεψη στην Παλιά Πόλη και στο σπίτι του Μοχάμεντ Αλή και εκδήλωση στην αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής, δημοσιογραφικές σπουδές και μέσα μαζικής ενημέρωσης Ελλάδα και Τουρκία. Ευχαριστούμε, έχουμε έρθει με μια πολύ ευχάριστη αφορμή. Ελπίζω ότι σε σύντομο διάστημα μέσα θα ξαναπτυλίσουμε με σαν κάτι. Και όλους τους συμπατριώτες μας Τούρκους από την Κωνσταντινούπολη. Τους καλωσορίζουμε. Τον Οκτώβριο του 1999, συνεργαζόμενοι με το τουρκικό προξενείο, είχαμε προσκαλέσει και είχαμε φέρει μόνο στην Καβάλα για τετραήμερη διαμονή, Καβάλα και Θάσο. Ξέρετε πολύ καλά, εγώ σας γνωρίζω από παλιά. Ξέρω τι έχει κάνει η Καβάλα, γιατί ήμουνα και στη βράβευση εκείνη που, για την οποία ήμουνα, όπου βραβεύτηκε και η εταιρεία Κοκομάτ. Ενθυμίσεις λοιπόν, νομίζω έχω την αίσθηση ότι όπως ακούστηκε και από το ρεπορτάζ ήδη, το πέρασμα των φοιτητών και των δημοσιογράφων από την Κομωτινή χθες ήταν διακριτικό. Ήταν όμως εδώ να θυμίσουμε ότι κάποιοι από τους μετέχοντες προέρχονται και από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο προκάλεσε σήμερα δημοσιογραφική αίσθηση και ενδιαφέρον. Η ειρήνη είναι υπόθεση όλων και όχι υπόθεση προσωπική. Αυτό είναι το μήνυμα ενός λεωφορείου που έκανε το γύρο του κόσμου και έφτασε στην πόλη της Κομωτινής. Όμως ένα σοβαρό πρόβλημα προέκυψε, καθιστά αυτή τη στιγμή αδύνατη την μετακίνησή του. Ένα λεωφορείο γεμάτο ελπίδες, όνειρα και ευχές για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς πολέμους έκανε το γύρο του κόσμου και κατέληξε εδώ στην πόλη μας, όπου και αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα του, με αποτέλεσμα να παραμένει εδώ για 7 ολόκληρους μήνες. Μαζί του είναι ένα Λεζαρίδου και ο Λεό ξεκίνησαν τη μεγάλη αυτή βόλτα με σκοπό τη δημιουργία ανθρωπίνων ασπίδων κατά του πολέμου στο Ιράκ. Άλλωστε, οι επιγραφές που θα δείτε πάνω στο λεωφορείο μαρτυρούν και την επιθυμία των απλών ανθρώπων για την ειρήνη, ένα προνόμιο που δυστυχώς σήμερα είναι ανύπαρκτο. Οι άνθρωποι αυτοί μένουν από το Νοέμβριο μέσα στο λεωφορείο, περιμένοντας να δοθούν κάποια χρήματα, ούτως ώστε να τους έρθει από το Λονδίνο νέος κινητήρας για να μπορέσουν να μετακινηθούν. Αυτό όμως που δεν έχουν χάσει είναι η ελπίδα τους για να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να δείτε τις δραστηριότητές τους και να δώσετε κάποιες δωρεές, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το website www.p10k.net. Στο ίντερνετ, γιατί η ειρήνη είναι υπόθεση ολονών και όχι υπόθεση προσωπική. Ο σκοπός ποιος ήταν αυτά τα λεωφορεία? Για να πάμε στο Ιράκ για να κάνουμε ανθρώπινες ασπίδες πριν να αρχίσει το... είχε αρχίσει ακόμα ο πόλεμος στο Ιράκ. Παρ' όλα αυτά προέκυψε κάποιο πρόβλημα εδώ. Με το κινητήρα του λεωφορείου είχαμε μείνει στα σύνορα. Επειδή είχε πάθει μια ζημιά που δεν φτιάχνεται, οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε άλλο κινητήριο από την Αγγλία, ίσως επειδή είναι και αγγλικό το λεωφορείο, και έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες να μαζέψουμε και τα χρήματα, αυτά που χρειαζόμαστε. Δυστυχώς δεν έγινε τόσο πολύ σχετικά για το λεωφορείο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν βγήκε κάποιο αποτέλεσμα. Ναι. Και αυτό είχε ως συνέπεια να μένετε αρκετούς μήνες εδώ. Ναι, ναι. Και αυτό το λεωφορείο θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε ένα, πώς το λένε, tour, σαν tour της Ευρώπης, να προωθήσουμε την καινούργια ενέργειά μας, το P10K, στη Παλαιστίνη, που θέλουμε να πάμε για το Σεπτέμβρη. Όλοι μας έχουμε κάποια ευθύνη για τους πολέμους, σχετικά για τι γίνεται στον κόσμο σήμερα, ειδικά εδώ. Εντάξει, εκεί υπάρχουν, ας πούμε, στις άλλες χώρες που υπάρχουν πόλεμο, εντάξει, είναι πολύ πιο χειρότερα από εδώ. Και έχουμε κι εμείς ευθύνη. Και με αυτό προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο ότι κάνουμε αυτή την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ μεγάλη, αν βέβαια το πετύχουμε αυτό. Αλλά μόνο θα πετύχει αυτό μόνο με την
πώς το λένε, συμμετοχή ολονών. Και από τα μηνύματα της ειρήνης τώρα να περάσουμε σε έναν χώρο που συμβολίζει αν μη τι άλλο την νίκη, να περάσουμε στην Σαμοθράκη με την πένα της Μαρίνας Κινέζου και με την με όσα είδε από την κάμερα βέβαια ο Βασίλης Κωνσταντινίδης, θα δούμε ποια ήταν η αίσθηση που τελικά άφησε φέτος το 12ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Σαμοθράκης που πραγματοποιήθηκε στη Σαμοθράκη. Γνωστό για τα γάργαρα κρύα νερά του, το πλούσιο φυσικό κάλλος του, τις αρχαιότητές του, το νησί του Αιώλου, κατάφερε για μία ακόμη φορά να μαγέψει τους δημοσιογράφους και να τους αφήσει γλυκές αναμνήσεις. Η Σαμοθράκη, αν και δεν είναι κοσμοπολιτικό νησί, ωστόσο μαγεύει πάντα τους επισκέπτες της. Όταν αντικρίσει κανείς τα κρυστάλλινα νερά των πηγών της, τις βάθρες, τον καταράκτη του Φωνιά, τις παραλίες της, δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος. Είναι ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να εξερευνήσουν το νησί μόνοι τους, αλλά και για όσους θέλουν να ζήσουν ρομαντικές στιγμές με τον σύντροφό τους, κοιτάζοντας το ηλιοβασίλεμα. Γιατί η Σαμοθράκη μπορεί και τα συνδυάζει όλα, όπως το βουνό και τη θάλασσα. Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Θράκης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους. Η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Θράκης πραγματοποιήθηκε προχθές, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΠΣ Θράκης, Δαμιανού Γαβριλίδη. Ο κ. Γαβριλίδης αναφέρθηκε στα θέματα που συζητήθηκαν, λέγοντας ότι αφορούσαν το διοικητικό απολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ενώ παράλληλα τόνισε ότι δεν αντιμετώπισαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Είναι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε χρόνο. Και τα θέματα που συζητούνται κατά κύριο λόγο είναι ο διοικητικός απολογισμός, η έγκριση του διοικητικού απολογισμού, ο οικονομικός απολογισμός, η έγκριση πάλι του διοικητικού και ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς. Αυτά είναι τα κυρίως θέματα που καλούνται τα σωματεία να εγκρίνουν με την ψήφο τους τα διοικητικά πεπραγμένα της προηγούμενης σεζόν. Θα αναφερθείτε και στο πρωτάθλημα που μας πέρασε. Ο διοικητικός απολογισμός, αυτός ακριβώς είναι, αναφερόμαστε σχετικά με το πρωτάθλημα που μας πέρασε, ποιοι βγήκανε πρωταθλητέ, τι προβλήματα είχαμε και οτιδήποτε που συνέβη κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ποια ήταν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τη φετινή σεζόν? Δεν θα έλεγα ότι είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα που μας απασχόλησε. Ίσα-ίσα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι και από πλευράς βίας που είναι ένα από τα φαινόμενα που μας στίζει γενικά το ποδόσφαιρο, ότι στον ομό μας δεν είχαμε, και γι' αυτό θέλουμε να συγχαρούμε και όλους τους παράγοντες, παίκτες και παράγοντες, οι οποίοι όντως βοηθήσανε σε αυτή τη μορφή, γιατί ξέρετε ότι τώρα πλέον στα τοπικά δεν υπάρχει και αστυνομία. Από πλευράς οικονομικού δυστυχώς είναι λίγο πενιχρά, έχουν κάποια προβλήματα τα σωματεία, και γι' αυτό κάνουμε κάποιες ενέργειες στην πολιτεία, γιατί έχουν εδώ και 3 χρόνια που δεν έχουν εκπληρωθεί οι επιχορηγήσεις από πλευράς πολιτείας, δεν έχουν δοθεί δηλαδή στα σωματεία. Έχουμε μια υπόσχεση ότι πιθανόν γύρω στο Σεπτέμβριο θα πάρουν μια χρονιά. Και αυτό είναι βασικά νομίζω ένα από τα κύρια προβλήματά μας. Thank you.
Τελευταία. Ε. Με κάθε επισημότητα τύπησαν σήμερα το πρωί τον πολιούχο του Απόστολο Παύλου οι κάτοικοι της Καβάλας. Ο εορτασμός άρχισε από χτες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε που τελέστηκε σπερινός και βέβαια η λιτάνευση της εικόνας. Τη γιόρτασε σήμερα η Καβάλα. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε πανηγυρικός εσπερινός και η λιτανία της εικόνας του Αποστόλου Παύλου στους δρόμους της πόλης. Η ώρα είναι 9:55 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και πριν σας καληνυχτήσουμε και για απόψε, πάμε μαζί να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Δείτε απόψε στο δελτίο ειδήσεων πως σχολίασε ο Δήμαρχος Κομωτινέων Τάσος Βατζικλής τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου. Τι είπε για την μετεγκατάσταση των Αθηγάνων. Γιατί ζητούν την απομάκρυνση της κεραίας από την οδό Γεωργίου Κονδύλη οι κάτοικοι της περιοχής. Ποια περιστατικά σημειώθηκαν. Τι αναφέρει για την εγκληματικότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Κοκκίνης. Για ποιες υποθέσεις που έμειναν ανεξιχνίαστες μιλάει για εξελίξεις. Μάθατε ακόμη γιατί μιλούν για όρο μηδέν στον τουρισμό εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτσάνα. Τα τελευταία νέα της ημέρας για απόψε και για απόψε με τον Θοδωρή Βρουζέλη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.